Βλέπουμε κάτι γκόμενες, μας αρέσει η ίδια. Σε ευνουχίζουν από μικρό παιδί, αλλά μετά σε κατηγορούν που δεν γαμάς ό,τι κινείται. Σου λέω, βούλωσέ το! Στα πόσα άλλα δεν μπορεί να κάνεις σεξ με έναν. Όχι, άλλο είχα. Θες να ξεκινάνε όλα. Τα βλόγουμε με τα σανσέρ. Στα σανσέρ που γνωριστήκαμε. Out of the night, από την εβδομάδα. Έχεις μικρή ντουλάπα. Και μεγάλη καρδιά. Έχω επιστρέψει στα φυσιολογικά μου επίπεδα. Κοιμάμαι. Έλα μικρέ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ρε. Όχι τώρα νιώθεις κλειδωμένος. Σε μια δίσκο χωρίς κινητά. Αχιλέα είσαι κλειδωμένος. Τι έγινε Αχιλέα, κοίτα την κάμερα. Έσπασε το κινητό σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον. Δεν μπορώ να στείλω μηνύματα συγκομμένες. Η πιπίλα σου, δεν υπάρχει πιπίλα τώρα. Και πήγα να τις φτιάξω και γύρισαν και μου πάνε 300 ευρώ. Γυρνάω και τους λέω, καλά βάλω την αντίγραφη ρε παιδί μου. Και μου λέει, καλά, έχεις πάρει 800 ευρώ κινητό και δεν μπορείς να δώσεις 300 ευρώ για μία οθόνη. Καπιταλισμός φίλε. Και ένα σπίτι κάνει, ξέρω εγώ, 100.000. Τι πρέπει η βρύση της κουζίνας να κάνει άλλες 50 άμα χαλάσει. Ποια είναι η λογική σε όλο αυτό, θέλω να μου πει κάποιος. Γράψει στα σχολεία, είναι λογική αυτό. Καλημέρα. Πρέπει να πάω να κάνω εξετάσεις αίματος και έχω να φάω τύπου παραπάνω από 12 ώρες και νιώθω ότι θα πεθάνω. When I'm hungry, I'm angry. Αλλά επειδή ζαλιζόμουν εγώ αυτόν τον καιρό, λέω Νεφέλη, μήπως έχεις χλαπάτσα. Επίσης, today is the fucking day που πρέπει να πάω στη γαμημένη την τροχέα. Να πάω να πάρω τα χαρτιά μου. Τι ξεχνάτε, είμαι κατηγορούμενη. Previously on vlog αλήθειας. Σε τομένο, σφιχτή γροθιά. Δεν μπορώ καν να διαχειριστώ. Τρομερό χέρι. Συγχαρητήρια. Μου έρθει ρε μαλάκα. Μας έχουν φέρει σε ένα αιθιοπικό. Εγώ δεν θα φάω προσωπικά. Τα παιδιά μου εδώ πέρα θα φάνε και μπορώ να κάνω live reaction αυτό που τρώνε. Πατσά μόνο ρε. Σκέψου πατσά αιθιοπικό. Και μην τα κάνω λίγο. Αυτό γεωκαυτερό είναι. Θα δω. Είναι πιτόγυρο, λέει. Όπου θέλει. Σαν σουβλάκι μέσα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς είναι. Yummy. Μα λέει, κάνει καλό. Θα είναι πρέζα αυτή τη στιγμή. Δες το μαύρο κύκλο μου. Είναι φέλη, είναι λίγο αγχωμένη. Είμαι αγχωμένη γιατί θα πάω να πάρω τα χαρτιά τη δικογραφία. Ρε μαλακά, πάλι σαν μπάζο φαίνομαι. Σε παρακαλώ, σε να βγαίνω λίγο πιο όμορφη στην κάμερα. Έχεις κάνει έγκλημα καρδιά. Χαχά, κακά. Είμαι στο κορδαλό. Πάω να πάρω τη δικογραφία τη κατηγορούμενη. Το μόλι μια άθλη λέω, δεν τζάτζμε. Δεν ήρθα με αμάξι γιατί τον θεώρησα κακό σημάδι. Βέβαια, με αυτό το look δεν φαίνομαι ότι είμαι εγώ. Πού γαμάει. Περιμένοντας τον δικηγόρο μου, θα νομίζουν ότι είναι κρύπη, γιατί τραβάω και τα παιδάκια. Πήρα να δοκιμάσω αυτό εδώ. Πολύ καλό. Πώς έμπλεξα εγώ. Εντάξει, το ασθενικό τμήμα είναι δίπλα στο Fit Buddy. Έχω πάθει τρέλα με αυτό το βιβλίο. Είχα καιρό να διαβάσω αμάτρια για τεχνία. Είναι του Νίκου Τσιφόρου, gym κακής ποιότητας. Είχα μάει. Θεωρία για αυτό το πράγμα. Που το βλέπω καθημερινά σε τέτοιες συνθήκες, δηλαδή. Οι μανάδες στους γιους τους έχουν ένα περίεργο παράδοξο. Το παράδοξο της μάνας εναντί του γιου. Που πραγματικά σε ευνουχίζουν από μικρό παιδί, αλλά μετά σε κατηγορούν που δεν γαμάς ό,τι κινείται, ξέρω. Και μιλάω όχι για αντομενικά ή ερωτικά, μιλάω για τη ζωή γενικότερα. Δηλαδή, σου λένε, θα σου πάρω ό,τι δωράκι θέλεις, θα κάνω όλα δώρα, θα σου μαγειρέψω. Έχεις το θάρρος να μου ζητήσεις 100 ευρώ 20 χρόνια μετά αυτό. Έχεις το θάρρος να μου ζητήσεις 20 ευρώ. Τι γίνεται αυτά τα πράγματα, οπότε. No wonder οι άντρες είναι μπερδεμένοι. No wonder. Ακούς μαμά. Ξαπάλι είναι μαλάκα. Φαίνεται λίγο πίκρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι νόστιμα. Δεν είναι red velvet, έπρεπε να έχει βγει red velvet αυτό. Για να τεστάρω. Το cream frosting είναι πολύ ωραίο. Θα πάρω ένα πετάκι. Το cream cheese. Κοροϊδεύεις. Όχι. Πώς και δεν βγήκαν κόκκινα. Ρε μαλάκα, δεν βγήκαν γαμούτο. Βά, του βάζεις ένα 5. Τι! Τουλάχιστον αυτό. Το frosting πάνω είναι δικό. Μαλάκα, τι έκανα! Αύριο παιδιά, θα πάμε στο τσίρκο, στο φυσικό μας περιβάλλον. Μ' αρέσει που είσαι στο τσίρκο και μου λες για την υγρασία της. Ριπ. Έχουμε γίνει στις περιπέτειές μας. Είμαι συγκινημένη που επιτέλους θα γίνει αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε γαμάτι τύποι, μας κόψανε φοιτητικά. Αυτό μόνο. Μου πρότειναν δουλειά, αλλά ήρθα ήδη προετοιμασμένη για την οντισιόν μου. Θέλω να δω τους κλόουν. Γύρνα την κάμερα. Θεωρία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν μαλλιά, όλες οι κοκκινομάλες, όλες οι σγουρομάλες και όλοι οι μακριμάλιδες μοιάζουν μεταξύ τους. Γι' αυτό και είναι φέλη μοιάζει με τη μαμά μου. Αυτή η θεωρία μπάζει πιο πολύ από την Αθήνα, ρε παιδιά.
κάνεις. Κάνεις σκηνάκι ο τρελός. Βλέπετε, κάνεις σκηνάκι ο τρελός. Μπράβο! Λύσω τα θεσμάσια, κυρία! Λύσω! Μπορώ να απελευθερώνομαι από την τοξική πρωί. Ξέρεις, έλεγε γιαγιά μου. Ο κόλος είναι να κάνει έτσι. Θέλει, πώς σου φάνηκε το τσίρκο? Από τις πιο lame εκδόσεις τσίρκου που έχω δει στη ζωή μου. Έχεις δει πολύ τσίρκο στη ζωή σου? Έχω δει τη ζωή μου. Τη ζωή σου τέλος. Ωστόσο δίνω στα παιδιά ένα μπράβο για την προσπάθεια. Και σε εντυπωσίασε κάποιο νούμερο? Άντε βρε νούμερο. Με εντυπωσίασε ο Spider-Man και τύποι που κάνανε τα ακροβατικά. Γνώμη για τον κύριο με τα σίδερα. Μαλάκα, αυτός θα και την κοπέλα του. Νεφέλη, θα ξαναπήγαινες? Όχι. Εντάξει. Και δεν το προτείνω. Πρέπει να μου πεις κάτι, γιατί λίγοι άνθρωποι εμφανίζονται. Γιατί η ζωή μου είναι βαρετή. Χαίρομαι πάρα πολύ που εμφανίζομαι στο vlog. Αλήθεια, λέγεται. Vlog αλήθειας. Στο κρίμα. Αλήθεια. Οπα. Έχω να πω ότι είσαι άλλος άνθρωπος έτσι. Στυλάκι μας έχει γίνει εδώ, Γιάννης. Παιδιά, έχω πάρα πολύ καλή. Ποιο είναι το μυστικό σου? Είναι η διαιτολόγος μου. Ναι. Είναι σούπερ καθηγήτρια στο γεωπονικό, γιατί εκεί κάνουν διαιτολογία, παιδιά, στο γεωπονικό. Πολύ λογικό. Είναι top στην Ελλάδα, μα θέλετε DM να σας κάνω το κονέ. Είναι Τετάρτη απόγευμα, δουλεύω, τα είχα αφήσει όλα λίγο στον κόκορα σήμερα, γιατί γύρω στο 3 ώρα μιλούσα με την ασφαλιστική, τρώω banana bread και γράφω το newsletter της Πέμπτης. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μου, πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε για νομικά και θα σας αρέσει. Τώρα αυτό, ας πούμε, ήταν για τα εξάρια και για το μητρό για τα εξάρια. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όλο το γαμημένο πρωί προσπαθούσα να συνεννοηθώ με την ασφαλιστική για να μάθω αν έχει ενεργοποιηθεί η νομική προστασία, αν ο τύπος με το τρακάρισμα κατέθεσε κάποια αγωγή στα αστικά δικαστήρια, γιατί τώρα έχουμε το ποινικό σκέλος. Καίμα από την ΕΜΕ, καταδέζει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, η ασφαλιστική μου κιόλας θα τον αποζημιώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο τύπος επιθυμεί την ποινική μου δίωξη. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτή τη δίκη. Και να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η ποινική διαδικασία με την αστική διαδικασία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν τέμνονται, δηλαδή είναι δύο παράλληλες, δεν τέμνονται πουθενά. Όταν ξεκινάς να θες αποζημίωση για κάτι, δεν πας στο ποινικό το δικαστήριο το γαμίδι, πας στο αστικό. Το ποινικό είναι η πολιτεία versus τον κατηγορούμενο. Εμένα. Κατάλαβες τι εννοώ. Ενώ στο αστικό είναι ιδιώτης versus ιδιώτη. Δηλαδή εκεί πέρα στην ποινική δίκη, το θύμα, το φερόμενο θύμα, whatever, παρίσταται για να υποστηρίξει την κατηγορία και να πει καταδικάστε τον. Η ποινή που τρώει ο χύψη κατηγορούμενος είναι μια ποινή την οποία είτε χρηματική να είναι ποινή, δεν την δίνει στο θύμα. Την καταβάλει στο κράτος. Ό,τι να είναι. Σημειώσω ότι αυτός ο άνθρωπος, αντί να με κάνει σύμμαχό του, με έκανε εχθρό του. Αντί να το βοηθήσω να αναβοηθηθεί με τις ασφάλειες και αυτά, κάθε και με τρέχει και τρέχει και τον εαυτό του δηλαδή, γιατί στην κατάθεσή του την ανεγράφει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι όταν δηλώνεις, το λέω σε όλους σας, ρεμάλια προσέξτε, όταν δηλώνεις ότι έχεις πάθει μια σωματική βλάβη, δεν ανεβάζεις στο Facebook φωτογραφίες που είσαι στις Μαλδίβες ή που είσαι, ξέρω εγώ, και κάνεις διακοπάδες και φαίνεται ότι είσαι μια χαρά και δουλεύεις στην ασφαλιστική. Αυτό κρατήστε το από μένα. Αν διεκδικείτε από κάποιον αποζημίωση, you log fucking out of your accounts. You know. Στα πόσα ραντεβού πρέπει να κάνεις σεξ? Α, όχι, άλλο είχα. Σωστά. Ευχαριστώ. Σωστά. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ. Μήπως για κάποιους μειώνεται και για κάποιους αυξάνεται? Δεν θυμάμαι. Η ερώτηση ήταν άλλη. Εσείς παιδιά, όταν κάνετε texting, προγραμματίζετε δύο μήνυματα μπροστά? Δηλαδή λέτε, θα πω αυτό και θα μου πει εκείνο και θα της πω αυτό. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Εξαρτάται πώς βλέπεις το texting, δε φίλε. Άμα το βλέπεις ασκάκι, καλό είναι να είσαι και πέντε δοκίνης μπροστά. Ή πέντε ραντεβού μπροστά. Δηλαδή να φαντάζεσαι, ξέρω εγώ, ότι την είσαι γάμιση ήδη. Sorry, demonetize. Την έχεις σε beep ήδη. Όχι, ότι έχετε κάνει έρωτα. Cringe. Κάθε φορά που πας να γράψεις νεφέλης, βγάζεις δίπλα μια φάτσα κλόουν. Γιατί άραγε. Είναι λογικό όταν αφήνεις τη σειρά σου για να πας να δεις ένα άλλο προϊόν πολύ πιο μακριά από εκεί που είναι η σειρά σου, όχι απλά να το τραβήξεις και να πεις «Α, δεν έφυγα ποτέ». Αφού πας να δεις το προϊόν, επιστρέφεις πάλι στην ίδια θέση ή πας πίσω στο τέλος της σειράς? Γράψε μέσα στο σχόλιο. Πας πίσω στη σειρά, όχι εκεί που ήσουν. Με έκανε πρώτη φορά να γίνω έξω φρενών μία φτιά και να μην είμαι ευγενική, ενώ προσπάθησα πάρα πολύ να είμαι ευγενική και έτσι μιλούσα και με σεβασμό.
και ήρεμα και άρχισε να φωνάζει, να ορίεται και να λέει «Κοπέλα μου, σου είπα ότι πέταξα ένα δευτερόλεπτο να δω το κολάν και το είπα και στην μπροστινή». Και μπροστινή της γέννησης έγινε το μεταξύ. Καμία απολύτως σχέση. Και λέω, σας μιλάω γενικά τόση ώρα και με σεβασμό και δεν σας φωνάζω και της λέω «Βούλωσέ το!» Μετά μου κάνει ένα τσουτσέκι να μου μιλάει όπως μου μιλάνε τα παιδιά μου και λέω «Χαίστηκα πως σου μιλάνε τα παιδιά σου!» Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, αν popular opinion, που μάλλον θα είναι popular σε αυτήν εδώ την τριάδα, θεωρώ ότι ο σεβασμός δεν είναι ανάλογος με την ηλικία του ατόμου που έχεις μπροστά σου. Αν το άτομο είναι και θιά, whatever, αν δεν με σέβεσαι, φίλε, δεν θα σε σεβαστώ ούτε κι εγώ. Ακριβώς και εγώ αυτό σκέφτηκα, γιατί έδειξα πάρα πολύ σεβασμό, πολύ κατανόηση. Μίλησα στο πληθυντικό, πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα. Αλλά με έφτασε μέχρι εδώ η κυρία. Με έφτασε μέχρι εκεί και πρώτη φορά έγινα στη ζωή μου άγενης και είπα «Βούλωσέ το». Τι περιμένεις από άνθρωπο που φορούσε ένα τσόκαρο στις 10 Νοέμβρη, φορέ εξόφτερνο τσόκαρο για να πάει στα Ζάρα μαγαζάρα. Λοιπόν, θα ηχογραφήσουμε τώρα το επεισόδιο της μπούκλας. Δεν έχω κάνει ακόμα το στήσιμο εδώ πέρα. Στην κουζίνα ηχογραφώ. Κάνω μια τέτοια το κείμενο. Πάντα γράφουμε κείμενο. Πίσω όμως έχω ψηλοστήσει. Περιμένω να φορτίσει η κάμερα γιατί έλουσα και δεν την έχω φορτίσει. Έχω φορτίσει το φως. Θα σας δείξω μετά το setup. Η μαρμελάδα δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι έχεις πάθει, κορίτσι μου? Μα ζαπάς? Ναι. Είσαι στο vlog μου, οπότε πες μου κάτι καλό. Είναι χρήσιμο ο άντρας να ξερματίζει πολύ συχνά. Γιατί έχουμε λιγότερους καρκίνους του προστάτη. Τι έκανες ρε παίκτη? Τι έκανες? Λοιπόν παιδιά, ο Λάγιος είναι παίκτης νούμερο ένα. Βλέπουμε κάτι γκόμενες, μας αρέσουν και... μας αρέσει η ίδια. Ο Γιώργος πάει και της μιλάει και της λέει «Δεν σου ζητάω το Instagram, σου ζητάω το τηλέφωνο σου, αλλά ξέρω ότι δεν θα με πάρεις εσύ. Θα σου δώσω το δικό μου». Έτσι δεν της είπες? Είσαι κλόμη μου, αλάκα. Πιστεύεις ότι θα σε πάρει? Πιστεύω ότι κάποια μέρα που θα βρέξει και θα είναι πολύ στεναχωρημένη θα πάρει. Και δεν θα το σηκώσω. Να σου πω κάτι όμως, γιατί το πιστεύεις αυτό ότι θα σε πάρει? Γιατί είμαστε ευάλωτοι κάποια στιγμή. Ή το κορίτσι ήταν 24 χρονών. Να σου θυμίσω πόσο είσαι. Και της λέει, γράψε στο τηλέφωνο Γιώργος, φίλος Νεφέλης, που έχει ψυχολογικά. Εγώ. Έτσι το είπα, δεν έχεις. Αφού ξέρεις ότι έχω λίγο. Δεν έχεις, είσαι για ψυχίατρο, αυτό είναι απλά που είπα ψυχολογικά. Περνάμε έξω το μονίτο. Τι θα τις κάνεις? Με λέγα, τι θα τις κάνεις? Θα πένω. Χαρά, χαρά, χαρά. Βαριέσαι, βαριέσαι. Τα έχεις δει αυτά, ρε. Μαλάκα, σε αγαπάω. Πώς φάνηκε αυτό? Μπορώ να σου πω ότι πραγματικά έχω πάθει σοκ μαζί σου. Από τον αυθορμικισμό. Και ρε φίλε, πραγματικά πιστεύω ότι θα σε πάρει τηλέφωνο. Είσαι player, στο δίνω. Το κοινό μου, μια συμβουλή, πέρα από το να χύνουν άντρες που είπες πέρα νωρίτερα. Δεν το είπα έτσι. Να εξπερματίζουν, είπα. Τίποτα. Είσαι αληθινός, αυθόρμητος, είσαι ο εαυτός σου. Δεν μπορείς να χάσεις. Δεν χάνεις με τίποτα. Όταν είσαι αυτός σου. Ναι, δεν χάνεις. Εσύ δεν μου έλεγες μία ώρα να μην είμαι αυτός μου, γιατί θα χάσεις. Αυτό δεν ισχύει για σένα συγκεκριμένα, γιατί είναι χάλια ο εαυτός σου. Για όλους τους άλλους. Μαλακά, γιατί με κάνεις έτσι με ροουστάρεις? Πώς το πες, σε κάνω. Με ροουστάρεις, ροουστ, έλα. Gen X, τι generation είσαι? Και η boomer. Σου λείπει που δεν έχουμε την εκπομπή μαζί. Δεν έχω περάσει καλύτερα μαζί σου σε εκπομπή. Δεν σε αφήνει να πεις τίποτα. Τέλειο δικτατορία. Δεν θα πρέπει να έχουμε μια εκπομπή δυο μας και να μιλάμε για σεξουαλικά ζητήματα μόνο? Ωραία, γιατί μιλάμε τώρα? Ωραία, αυτό σου λέω, έλα, πάμε. Σήμερα το βράδυ θα το ικανοποιηθείς? Όχι. Γιατί, βιώνεις ανιδονία, δεν έχεις κάποιον να σκέφτεσαι? Έχω κάποιον να σκέφτομαι. Okay. Αλλά δεν μου βγαίνει το βράδυ, ανιστάζω. Ειλικρινά, άκου, θα σου δώσω μια συμβουλή, άλλη μια συμβουλή. Ό,τι και να γίνει, ποτέ δεν θα πεις ανιστάζω και έχω πονοκέφαλο. Και επίσης το σεξ κάνει καλό στον πονοκέφαλο. Λάθος ο μύθος και καλά έχω πονοκέφαλο. Αφού το σεξ κάνει καλό στον πονοκέφαλο. Καλύτερα. Ρε φίλε, ανιστάζεις όμως και έχεις πρωινό ξύπνημα. Γιατί με το σεξ σε ξυπνάει. Σου ανεβάζει τον καρδιακό παλμό. Για λίγο. Μετά σε χαλαρώνει όμως, εκρίνεις προλακτίνες και τέτοια και χαλαρώνεις. Για λίγο σε ξυπνάει. Και μετά σε χαλαρώνει.
Γενικά οι δικαιολογίες κομμένες, δεν είναι μέσα, δεν θέλω τώρα να ακουστώ κάπως, αλλά όταν έχεις μία σχέση, no is not an option. Ναι, όμως είμαστε μόνοι μας και no means no. Δεν έχει no. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ όταν είσαι πάντα στη σχέση, πάντα θες να κάνεις sex. Ναι, συνέχεια. What the fuck! Σταμάτητα. Και κουρασμένο, μέσα στον ύπνο, μέσα στην 3 ώρα να ξυπνήσεις. Συγγνώμη, να σου πω κάτι, βαριέσαι. Το πολύ κύριο λες ότι βαριέται ο παπάς. Εντάξει, εγώ δεν είμαι σε τέτοιου είδους σχέσεις που λες. Όταν είσαι σε σχέση στην οποία εγώ στάρεις πολύ, δεν υπάρχει το κύριε λες ότι βαριέται και ο παπάς. Πόσο κρατάει αυτό το ρισιλάγιο, 3 μήνες. Όσο κρατήσει. Μαλάκα, 3 μήνες κρατάει. Όσο κρατήσει. Όχι, κρατάει και περισσότερο. Ναι, αν το βλέπεις τον άλλον 2 φορές την εβδομάδα. Όχι, και αν μαζί δουλεύετε με φαντασιώσεις, με πράγματα, δεν βαριέστε. Δεν σου λέω να είστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι τύπου καραντίνα. Να κάνετε πράγματα μαζί, να μιλάτε, να εξερευνείτε τον εαυτό σας, να δοκιμάζετε, να πειραματίζεστε. Μετά από τις πόσες φορές ξεκινάει ο πειραματισμός. Και πότε όταν νιώσεις άνετα, δηλαδή να αρχίσεις να λες πράγματα, να ζητάς πράγματα. Όταν να... αισθάνεσαι οικειότητα και ασφάλεια, μπορείς να ξεκινήσεις. Γιατί το θέμα είναι να εκφράζεις, να πεις ξέρεις κάτι. Σκέφτομαι αυτό. Να μην τρέψεις να το πεις. Σκέφτομαι την Εφέλη με στρομφάκι. Οκ, okay, το ακούω. Χωρίς να νιώθω ότι θα φρικάρει η Εφέλη, να το πω. Και αν όμως εμένα δεν μου αρέσει αυτή η φαντασίωση. Μπορεί να μου το πεις, δεν μου αρέσει. Πέτρος που άλλη. Τώρα αν είναι φαντασίωση που η μοναδική φαντασίωση που μπορώ να με κάνει να τελειώσω, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα, συμβατότητα εκεί. Πρέπει να σε αρέσει και σε ένα στρουμφάκια, δεν γίνεται. Θα με ξαναδείς. ASAP. Yeah. Και κάπως εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός τρίτου επεισοδίου του Vlog Αλήθειας. Παρέμει το μαρμελαδάκι. Περνάω πάρα πολύ ωραία σε αυτό που κάνω. Πατήστε subscribe γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Αφήστε και σχόλιο γιατί επίσης βοηθάει τον αλγόριθμο, βοηθάει μας σαν creators. Μ' αρέσει πολύ, περνώ πολύ ωραία. Μπορεί να επαναλαμβάνετε λίγο ζωή μου, αλλά είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν κάνω πράγματα για το vlog. Δεν ξέρω, γράψτε στα σχόλια, γιατί ο Αχιλλέας έχει ζητήσει εδώ 5 φορές να πούμε να γράψουμε στα σχόλια. Έτσι δεν είναι? Πεινάει αυτή τώρα.